Πώς σταματούμε τη διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος? Πώς σβήνουμε το τραύμα? Πρώτα να το αντιληφθούμε. Α, για πες. Κάτι λες πολύ ωραίο πριν. Πες το. Πρώτα να το αντιληφθούμε. Ότι έχουμε τραύμα. Ναι, και από πού προέρχεται. Εσύ. Ή από πού μάλλον προέρχεται. Εσύ πότε κατάλαβες ότι είχες τραύμα? Υποψίες είχα. Ξεκάθαρα τώρα, τελευταία. Εγώ το ήξερα από παιδί ότι είχα τραύμα. Τραύματα. Ξέρα το. Ότι ήμουν broken. Εσύ δεν το αντιλαμβάνεσαι, ναι. Κι εγώ μέχρι ένα σημείο, παιδί μου, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω το... τα σφάλματα των δικών μου επιλογών εξαιτίας αυτού. Δεν μπορούσες να καταλάβεις το impact, την επίδραση που είχε το τραύμα στη ζωή σου. Ναι. Αντιλαμβανόσουν όμως ότι είσαι τραύμα. Ναι, αισθανόμουν και εγώ broken, ναι. Ισχύει. Εγώ καταλάβαινα ότι μεγάλωνα διαφορετικά από άλλα παιδιά. Και έβλεπα ότι άλλα παιδιά όταν ήμουν μικρή ήταν χαρούμενα και εγώ ήμουν χαρούμενη. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά, ήταν συνέχεια χαρούμενα. Ήταν συνήθως χαρούμενα. Εγώ ήμουν κάποιες σπάνιες φορές χαρούμενη, μικρή. Εσύ είσαι χαρούμενος? Μάλλον όχι. Θυμάμαι και οι δάσκαλοι μου ανησυχούσαν γιατί με έβλεπαν κάπως. Μελαγχολικό. Μελαγχολικό, να μην μιλάω, να τρέχει το μυαλό μου, να ξεφεύγει, να χάνομαι. Daydreaming. Ναι. Ονειροπόληση. Το daydreaming στην παιδική επίσης, ηλικία. Επίσης μου λέγανε ότι είμαι βλοσιρός πολύ και ότι αγριεσάν το βλέμμα μου να είναι αγριεμένο. Αλλά εγώ δεν το καταλάβαινα αυτό. Ναι, ξέρεις τι είναι τούτο? Τι? Resting beach face λέγεται. Resting beach face. Ω, καλό. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην αργό που είναι για να κατηγορήσει τις γυναίκες που και καλά είναι κακές γυναίκες που άμα είναι ήρεμες βγαίνει μια ψυχρότητα στο πρόσωπο του. Στην πραγματικότητα όμως είναι το προσωπείο της κατάθλιψης. Την παιδιά μπορεί να έχουμε κατάθλιψη, όταν ήμασταν παιδιά μπορεί να είχαμε κατάθλιψη, αλλά να μην είχαμε τα κλασικά συμπτώματα της κατάθλιψης, γιατί όταν είσαι παιδί εκκρίνονται ψηλά ποσοστά αυξητικής ορμόνης από τον εγκέφαλο, η οποία αυξητική ορμόνη είναι ελιξίριο. Ναι, τα έχει γράψει στο βιβλίο αυτά. Και σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Οπότε μπορεί ένα παιδί να έχει κατάθλιψη και να μην το αντιλαμβάνεται ότι έχει κατάθλιψη. Αλλά όταν είναι αφηρημένο, να έχει. Τούτο μου είπες, ένα βλοσιρό βλέμμα. Ναι. Εμένα με ρωτούσε ένας καθηγητής μου στο Λύκειο, Δευτέρα Λυκείου, Τρίτη Λυκείου. Και με σταμάτησε στο διάδρομο και μου είπε: Πετρίδου, έχεις μελαγχολία, μου είπε. Και εγώ τότε πήρα πάνω μου ότι και καλά η μελαγχολία είναι κάτι ρομαντικό. Ναι. Και εγώ το είχα. Εγώ ξέρεις, είπα: Πόπο, είπε μελαγχολική, wow. Ναι. Okay. Άρα το τραύμα. Διάβασες το κεφάλαιο για το τραύμα στο νέο του βιβλίου, διάβασες το. Ναι, αυτό που λες που όταν είσαι παιδί οι ορμόνες δεν επιτρέπουν άφη, τέλος πάντων βοηθούν στο να ξεπερνάς αυτά. Μασκαρεύουν τα συμπτώματα. Ναι. Τα μασκαρεύουν, μασκαρεύουν την επιφάνεια. Το τραύμα, σαφέστατα, και τα τραύματα συμβαίνουν από την κοιλιά της μάνας σου. Ναι. Όχι μετά που θα γεννηθείς. Μου έτυχε πολλές φορές στο γραφείο να δουλέψω με παιδιά τα οποία είχαν έντονη αυτοκαταστροφικότητα. Τα λέω παιδιά ενώ στην εφηβεία, στην πρώτη νεότητα, και δεν μπορούσαν να καταλάβουν από πού προερχόταν η έντονη αυτοκαταστροφικότητα. Και όταν το ψάξαμε έτσι καλά, τώρα θυμούμε έτσι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, καταλήξαμε, γιατί τους έβαζα να κάνουν ερωτήσεις στη μάνα τους, πώς ήταν η εγκυμοσύνη, πώς ήταν η γέννα, πώς ήταν ο θυλασμός. Και οι τρεις περιπτώσεις ήταν παιδιά που όταν η μάνα τους έμεινε έγκυος δεν τα ήθελε, δεν ήθελε να τα ρίξει. Και πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η μάνα που σκεφτόταν να κάνει έκτρωση. Τελικά δεν έκαμε έκτρωση. Μια περίπτωση μάλιστα ήταν δεν έκαμε έκτρωση για ιατρικούς λόγους. Και δες πως τούτον το πράγμα, το ότι όταν ήσουν μες στην κοιλιά της μάνας σου, η μάνα σου σκεφτόταν να σε ρίξει, πώς μπορείς να επηρεάσεις. Σκέψου τα πράγματα μετά που θα έχεις ήδη γεννηθεί. Και όμοιον με τη μάνα σου, και με τον πατέρα σου. Οπότε τα τραύματα στην ουσία εντυπώνονται στον εγκέφαλο και σαν ρογμές στο μυαλό μας και στην καρδιά μας είναι σαν ρογμές, ναι. Ρήγματα. Ναι.
Και όσο δεν αναγνωρίζουμε, δεν αντιλαμβανόμαστε πώς το τραύμα κάνει manifest, πώς εξελίσσεται στον κύριο εχθρό μας, στο τραύμα μας ουσιαστικά. Τα τραύματα που κουβαλούμε μέσα μας γίνονται ο μεγαλύτερος εχθρός μας, γιατί ενεργοποιούνται με διάφορες αφορμές, με διάφορα triggers, προκαλούν συναισθηματική απορρίθμιση και καταλήγουμε να μένουμε κι εμείς ήδη απορριμμένοι πολλές φορές. Μα τώρα γιατί έκαμα τούτη τη βλακεία, ή γιατί είπα όχι σε μια καλή ευκαιρία που ήρθε στη ζωή μου, σαν το που συζητούσαμε την προηγούμενη φορά, ή γιατί ρε παιδί μου, σαν να και ξεκινώ αποφασισμένος, ας πάω να καταστρέφω. Ας αυτοκαταστροφώ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αυτοκαταστροφώ, θα το βρω. Εντάξει, δεν είναι συνειδητό αυτό. Είναι υποσυνείδητο, ναι. Ναι. Άρα, τούτο μου είπες εσύ ότι εσύ πρόσφατα κατάλαβες το τραύμα, ενώ εσύ κατάλαβες πώς δούλεψε πάνω σου. Πώς δούλεψε πάνω μου, ναι. Ναι. Γιατί το τραύμα το ένιωθα συνέχεια. Μπορούσα να το περιγράψω. Πώς θα το περιγράφεις? Ενοχικότητα, ντροπή. Που δεν σε αφήνει να έχεις αυτοεκτίμηση. Και αντί να ντρέπονται εκείνοι που μας κακοποιούσαν, ντρεπόμασταν εμείς. Προσπαθούς να εξαρτηθείς από άλλους. Mm-hmm. Ο κάθε άλλος ξέρει καλύτερα από εσύ. Ετεροκαθορισμός. Ναι. Εγώ πάνω, ξέρεις, παρόλο που ξεπέρασα αρκετά νωρίς την ανάγκη του ετεροκαθορισμού, ενώ σε γνωστικό επίπεδο, σε συναισθηματικό επίπεδο, πάλι ήμουν επικίνδυνη να αυτοτυφλωθώ. Επιρρεπείς. Ναι, ναι. Mm. Δηλαδή, έζησα πολλά παραπάνω χρονικά διαστήματα μόνη μου από ότι εσύ, αλλά πάλι εκείνα τα χρονικά διαστήματα ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε, και εκείνο που μου έλειπε ήταν η αυθεντική συνδεσιμότητα και η αυθεντική αγάπη. Ήταν το να νιώθω ότι αναλαμβάνει κάποιος άλλος την ευθύνη, ρε παιδί μου. Ναι. Ότι μεταφορικά αναλαμβάνει κάποιος άλλος την ευθύνη, γιατί σε όλη μας τη ζωή, και εσύ και εγώ, ευθύνες να λαμβάνουμε, και κάποιον και κάτι άλλο. Ναι, ενδεχομένως να ζητάς κάποιον να πάρει την ευθύνη τη δική σου υποσυνείδητα, γιατί έτσι μάθαμε. Σαν ψευδέστηση. Ψευδέστηση ότι παίρνει κάποιος άλλος την ευθύνη, γιατί εσύ κάμνες τη σκληρή δουλειά σου τέλος της ημέρας. Ναι. Πώς το σταματούμε τότε από την επόμενη γενιά? Αν αντιληφθούμε πώς συνέβη σε εμάς, mm-hmm. δεν κάνουμε τα ίδια λάθη στα παιδιά μας. Να τους δώσουμε θάρρος, να τους δώσουμε να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Να τους πούμε και ένα μπράβο. Και να τους βάλουμε όρια να με αγάπη. Όρια με αγάπη. Γιατί κινδυνεύουμε να... Εκπαίδευση, όχι χειραγώγηση. Ναι, τούτο μου παίρνει ο Eric Fromm. Ναι. Άλλον, η εκπαίδευση λέει είναι να μαθαίνει ο δάσκαλος το παιδί τι δυνατότητες έχει και πώς μπορεί να τις εξερευνήσει και να τις αναπτύξει, ενώ η χειραγώγηση είναι να θεωρείς κάποιο βλάκα και το επιβάλλεις τι να κάνει. Υπάρχει πάντα το κίνδυνο να πάμε στο άλλο άκρο όμως, να είμαστε υπερβολικά χαλαροί, ναι. Ανορίωτοι με τα παιδιά. Υπάρχει, ναι. Και πάλι να τους κάνουμε το τραύμα της έλλειψης ορίων. Ναι. Και εκείνον τραύμα, ξέρεις το. Και εκείνο μπορεί να οδηγήσει σε ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά τα παιδιά. Στανταράκι, είναι το πρώτο και καλύτερο που μπορεί να το οδηγήσει. Και βλέπεις εδώ σε αυτή την περίπτωση πόσο λάθος είχαν κάποιοι οι οποίοι συμβούλευαν από άλλους χώρους για το πώς να διαχειριστείς εναντιωματική συμπεριφορά και παραβατική συμπεριφορά. Ναι, ναι, ναι. Άλιστο. Ναι, ευτυχώς όχι όλοι. Αλλά είναι εύκολο να πέσει στην τρύπα. Και νομίζω γίνεται πολύ πιο δύσκολη η δουλειά σου όταν έχεις να κάνεις με έναν παιδί το οποίο φέρνει κάποια ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά. Γιατί αν εσύ ο ίδιος είσαι ένας άνθρωπος που μεγάλωσες με τραύματα, σημαίνει ότι είχες έναν ιδίο ναρκισσιστές γονείς για να έχεις τραύματα. Τόσο βαθιά τραύματα. Ναι. Η μάνα σου ή ο πατέρας σου και οι δύο μαζί είναι ομάδα, σε τραυμάτιζαν. Ναι. Καθημερινώς. Οπότε, άμα μεγάλωσες σε μια οικογένεια με ναρκισσιστική κακοποίηση και γέμισες τραύματα, είναι πάρα πολύ πιθανό να ερωτευτείς και ανθρώπους οι οποίοι επίσης είναι ναρκισσιστές. Άρα, αν κάνεις παιδιά. Αισθάνεσαι οικείο αυτό το πράγμα. Ναι.
Άρα, αν κάνει παιδιά, αν εσύ είχε έναν ή δύο γονεί ναρκιστέ και γέμισε τραύματα και πα μετά και κάνει παιδί με έναν άλλον ναρκιστή, εκείνον το παιδί που να κάνει έχει που τρει πάντε να πιάσει ναρκισισμό και που μια μάτα να πιάσει συνεξάρτηση. Οπότε είναι πολύ πιθανό να γεννήσει παιδιά με ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, ναρκιστικά, που να θέλει πολύ περίτεχνο χειρισμό. Κάτι το οποίο δεν ξέραμε να κάνουμε, ναι, ναι. Γιατί δεν μπορούσαμε, αν τρέχει να σωθεί εσύ από το τσογκλάνι, άντε να έχει μυαλά να σώσει και τα παιδιά. Μπορεί όμως να συμβεί και ζούμε που συνέβη στη δική μου περίπτωση. Να γλιτώσεις από έναν πρόσωπο που να μένει εγκαταλείλω και να μην γλιτώσεις που τα πρόσωπα που σε μεγαλώσαν εσέναν για να το ξεκώσουν στα δικά σου, ναι, τα παιδιά. Μεγάλη ιστορία. Αγνία κινδύνου. Οπότε για να μην μεταφέρουμε το τραύμα από τη μια γενιά στην άλλη, πρέπει να καταπολεμήσουμε την άγνοια κινδύνου. Είναι πολύ επικίνδυνο να έχουμε στη ζωή μας ναρκισσίστες. Εξαιρετικά επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ένα ναρκισσιστή να έχουμε στη ζωή μας ανοίγει πόρτα για να έχουμε πολλούς άλλους. Και αν θέλουμε τα δικά μας τα παιδιά να μην περάσουν όσα περάσαμε εμείς, πρέπει οπωσδήποτε να κόψουμε μαχαίρι τις σχέσεις με τους ναρκισσιστές στη ζωή μας, έστω και αν έχουμε δεσμούς αιμάτους. Ναι. Που τη δική μας την πλευρά, εντάξει, αν έχει ένα ζευγάρι που χώρισε και υπάρχει συνεπιμέλεια ή δικαίωμα επισκέψεων του άλλου γονιού, μπορείς να επέμβεις που θα πηγαίνει το παιδί σου όταν θα είναι με τον πρώην ή με την πρώην, αλλά όταν είναι μαζί σου φρόντισε να μην το πηγαίνεις βορρά και σπονδύ στον ναρκισσιστή της δικής σου ζωής. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε ότι εφόσον οι γονείς μας, οι ίδιοι που μας γεννήσανε, μας κατατραυματίσαν, τι θα τους κρατήσει, τι θα τους συγκρατήσει από το να τραυματίσουν και τα παιδιά μας. Και μπορεί το τραύμα να είναι διαφορετικό. Δηλαδή μπορεί εμάς να μας χτυπούσαν, να μας ευρίζαν, να μας έλεγαν άσχημα πράγματα. Στα παιδιά μας μπορεί να είναι διαφορετική η τοξική επίδραση. Να τα τραυματίζουν με άλλον τρόπο. Έχει πολλά η παλέτα. Δηλαδή ακόμη και το να κακολογείς το γονιόν ενός παιδιού, να είσαι ο παππούς ή η γιαγιά για παράδειγμα, και να κακολογείς τη μάνα, τον πατέρα των παιδιών, τους προκαλείς φοβερό τραύμα ανασφάλειας για τις μέρες και τις ώρες που μαζί με το γονιόν τους. Καταλαβες? Ναι. Ναι, ισχύει. Δεν πρέπει να κοιμάστε στα χαμομήλια, ούτε να έχουμε αγνία κινδύνου. Και δεν σώζονται και όλες οι καταστάσεις. Η ευθύνη είναι 50-50. Είναι δύο οι γονείς. Δεν θέλει ο ένας, δεν σώζεται. Ο κάθε γονιός μπορεί να κάνει ως το 50%. Πρέπει και ο άλλος γονιός να κάνει το άλλο 90% και το παιδί, ειδικά όταν αρχίσει να ενηλικιώνεται, να διαλέξει το δρόμο της αρετής, και όχι αυτόν της κακίας. Θέλω να πω ότι το 50% δεν είναι αρκετό. Όχι. Δεν είναι αρκετό. Μα η καλύτερη πρόληψη είναι να μην κάνεις παιδιά με τσουγλάνια. Η καλύτερη πρόληψη. Α, καλά. Μπορούμε στα δικά μας τα παιδιά να προσπαθήσουμε να το εμφυσίσουμε τούτο? Ναι, τώρα μπορούμε. Είναι ένας τρόπος να σταματήσει η ροή του ποταμού? Ναι. Η συνέχεια το... Η διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος. Άμα εξηγήσουμε στα παιδιά μας πόσο σημαντικό πράγμα είναι με ποιον άνθρωπο θα κάνεις οικογένεια. Εδώ που τα λέμε, καλύτερα να μείνει μόνο του ένα παιδί παρά να πάει να κάνει οικογένεια με έναν ναρκισσιστή ή μια ναρκισσιστρία. Σοβαρά που σου μιλά. Καλύτερα να μείνει εργένηση ή εργένησα. Πιο καλή ζωή θα έχει παρά να μπλέξει με τσογλάνι. Ναι. Εμάς όμως δεν μας τα έλεγαν κανένας αυτά. Εμάς τι μας έλεγαν? Έτσι όπως είσαι, θα μείνεις μόνη σου, θα μείνεις μόνος σου, θα σε παντρεύεται κανείς. Γιατί ξέρω εσέναν τι σου λέγαν. Ποιος ήξερε τον ναρκισσισμό τότε? Και ποιος το έλεγε? Εμένα πάντως οι γονείς με προειδοποιούσαν, η μάνα μου ειδικά προειδοποιούσαν ότι με τόσο παχιά που είμαι, τόσο μεγάλο κόλλο που έχω, τόσο δυνατά που γελώ, θα μείνω μόνο μου, θα παντρεύεται κανείς. Σου είπα και εγώ να παντρευτώ πολλές φορές. Έτσι, για να αποδείξεις. Να καταστρατηγήσω ότι... Εντάξει, μαύρο χιούμορ, εντάξει, μαύρο. Μαύρο γιατί γελούμε τώρα, αλλά οι ταλαιπωρίες που υφίστασε κάθε φορά που κάνεις άλλη μια ατυχή σύνδεση δεν είναι για αστείο, είναι για γέλια. Όχι καθόλου. Εγώ νομίζω το πιο βασικό είναι να ψυχοεκπαιδευόμαστε εμείς και να ψυχοεκπαιδεύουμε και τα παιδιά μας.
Ναι. Και δεν είναι κακό τα παιδιά μας να πηγαίνουν και στο ψυχολόγο για να πηγαίνουμε και εμείς στο ψυχολόγο. Όχι, είναι... καθόλου κακό. Δεν είναι κακή ιδέα. Εσύ, θα σε ρωτήσω κάτι τώρα που φτάνουμε στο σπίτι. Ο Πάνος συμμετέχει στην Πέπτη ομάδα, στο Πέπτη επίπεδο της συμμετοχής που μόνο για άντρες που κάνουμε Zoom κάθε Πέπτη. Πώς θα ήταν η ζωή σου αν αυτόν το Zoom το έκαμε πριν 20 χρόνια, αν είσαι στο την ομάδα Zoom? Μεγάλη, μεγάλη διαφορά. Θα ήταν ξύπνημα. Και δεν το αντέχουν όλοι, α? Κοίταξε, άμα είσαι σε μια πολύ δύσκολη φάση και το ξύπνημα σε βοηθήσει να βγεις, το αντέχεις. Από εκεί πέρα, όταν πας πιο βαθιά και πρέπει να αλλάξεις δικά σου πράγματα, δεν είναι εύκολο, όχι. Εμένα πάντως αρέσκει μου πολλά το Zoom τον Άνθωνο, πάρα πολλά. Αρέσκει μου γιατί καταρρύπτει το μύθο ότι μόνο οι γυναίκες κάνουν δουλειά με την ψυχή τους και οι άντρες δεν κάνουν, ή ότι μόνο οι γυναίκες έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα και οι άντρες δεν έχουν. Αρέσκει μου πάρα πολύ. Λοιπόν. Εντάξει, είμαστε, δεν είμαστε και πολλοί που παρακολουθούμε, ναι. Και πώς είσαστε, 10? Θέλω να σου πω ότι το ποσοστό σε σχέση με τις γυναίκες. Έχει όμως 10 άντρες, έχει 12 άντρες που είσαστε, που είσαστε στην ομάδα του Zoom. Έχει. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι είμαστε λίγοι, αλλά το έχουμε πάρει σοβαρά, βέβαια. Ναι. Είναι... Ακριβώς. Είναι για πλάκα. Ακριβώς. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο στερεότυπο για τους άντρες και το να ασχοληθούν μετά της ψυχής. Ναι. Ίσως στερεοτυπικά θεωρείται αδυναμία. Εννοείται δύναμη. Ναι. Εγώ δεν ξέρω, εννοείται ότι παρόμοια βιώματα έχω και από την ομάδα των γυναικών, αλλά είχα ξανά από ψυχοεκπαιδευτική ομάδα γυναικών βιώματα. Πρώτη φορά έχω από ψυχοεκπαιδευτική ομάδα ανδρών. Είναι εκπληκτικά τα βιώματα, έτσι, είναι πάρα πολύ ενισχυτικά. Δηλαδή σου δίνουν ελπίδα, σου δίνουν θάρρος, σου δίνουν χαρά. Αυτά! Αυτά! Αυτά, κυρίες και κύριοι. Bye! Γεια! Yeah. Ας ευχηθούμε να μπορέσουμε όλοι μας να σταματήσει σε εμάς το τραύμα, να μην το αφήσουμε να πάει πέρα. Να είμαστε οι τελευταίοι, το μου ικανό. End of the line. Ναι, να μην πάει στα παιδιά μας, μακάρι.